μάλιστα να έχει δεχτεί γκολ. Βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ που είχε από τις αρχές της περίοδου 80-81. Χρυσός σκόρερ ο Ισμαήλ Μπλάνκο που έφτασε τα 5 γκολ στην Super League. Να πούμε ότι η αποστολή της Ένωσης αποθεώθηκε στο αεροδρόμιο της Καβάλας από συγκεντρωμένους οπαδούς. Οι κερκίδες στα πηγάδια, γεμάτες από ντόπιους και φιλοξενούμενους, οι παρενέσεις κατά της βίας μήνυμα καλοδεχούμενο και απαραίτητο, εικόνες όμορφες στο παραπέντε της αναμέτρησης. Το ματς, πρώτα των γηπεδούχων με τον Νίκο Γιχαγιά στον πάγκο, άρχισε με τους τερματοφύλακες να δοκιμάζουν τα αντανακλαστικά τους. Ο Τούρινα πρόλαβε στο 3 τον Μπλάνκο, στο 10 ήταν η σειρά του Μορέτο που πάντως δεν λειτουργήσε άψογα στη σέντρα του Πόη. Στο 14 ο Αρουαμπαρένα ήταν γρηγορότερος από τον Λαμπριάκο και κάπου εκεί ολοκληρώθηκαν οι επιθετικές βλέψεις της Κόντα Ξάνθη στο πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ που είχε ισορροπία σε όλες τις γραμμές και αναπτυσσόταν ορθόδοξα από άκρα και άξονα, πήρε την κατοχή και είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 28. Για να δούμε το Μαντούκα ο οποίος περνάει για τον Ενσασαλή. Βασούτα από τον Ριβάλντο στο δοκάρι του Τούρινα. Η δεύτερη φάση στο 44 ήταν εκείνη που καθόρισε την αναμέτρηση. Βρίσκει τον Ριβάλντο. Δεν μπορεί να περάσει αυτός για τον Ενσαλίβα. Σουτ του Μπλάνκο, η μπάλα είναι στα δίκτυα. Έψαξε τον Ενσαλίβα, η μπάλα κατέληξε στον Μπλάνκο, ο οποίος σκοράρει για την ΑΕΚ και με το πέμπτο φετινό τέρμα του δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του Λορέντζο Σέρα Φερέρ. La verdad que el equipo está bien, ojalá que terminemos así el campeonato, pero por suerte estamos yendo partido tras partido y bueno, contento porque bueno, ganamos y no nos hacen goles, ¿no? Sigue sin encajar un solo gol. Pantos lo πολύ σημαντικό της ομάδας είναι ότι συνεχίζει να κερδίζει, συνεχίζει χωρίς να έχει δεχτεί κανένα γκολ. Y esto es muy importante, cosa que me alegro mucho por los jugadores y sobre todo porque la afición está disfrutando. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Χαίρομαι πάρα πολύ για τους παίχτες μου και πάνω απ' όλα για τους φιλάθλους που και αυτοί πιστεύουν. Ο Μπλάνκο ανησύχησε τον Τούρινα στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, όπου οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να πιέσουν. Ο χρόνος όμως κυλούσε και οι φάσεις στην εστία του Μωρέτο λιγοστές. Στο 68 ο Κοντοδήμος σούταρε out, ενώ σε κόρνερ κατέληξε η προσπάθεια του Κιντάνα 5 λεπτά αργότερα. Ο Φερέρ απλώνει την ομάδα του στα άκρα, βάζει σταδιακά στο τερέν τους γρήγορους Κονέ Ζούλιο Σέζαρ και προσπαθεί να υποφεληθεί από τις αντεπιθέσεις. Σε 3 λεπτά, από το 78 στο 81, η ΑΕΚ απείλησε 2 φορές. Ο Σέζαρ που έχει χώρο, ο Παδημητρίου είναι μόνο μπροστά του. Η αλλαγή του Λορέντζο Σέρα Φερέρ περνάει, σούτ από τον Σέζαρ, δυνατό out. Τελείω Ζούλιο Σέζαρ, ευκαιρία για την ΑΕΚ, η κεφαλιά του Λιμπερόπουλου φεύγει out. Οι γηπεδούχοι είχαν ως απάντηση το γυριστό βολέ του Πόη στο 88. Στις καθυστερήσεις καταγράφηκαν δύο σπουδαίες φάσεις, αλλά ούτε η ΑΕΚ διεύρυνε τη δίκαιη νίκη της, ούτε η Σκόντα Ξάνθη κατάφερε να κλέψει την ισοπαλία. Η ΑΕΚ είναι στην αντεπίθεση με τον Τόζερ να μπαίνει στην περιοχή. Ευκαιρία για την ΑΕΚ να τελειώσει το ματς. Ο Παναγιώτης Κονέ θα καταφέρει να αστοχήσει και να μην κάνει το 2-0 σε αυτή εδώ τη φάση. Την προηγούμενη φάση με την ευκαιρία, απίστευτη χαμένη ευκαιρία του Κονέ. Λαμπριάκος αλλάζει την μπάλα, ευκαιρία για την Ξάνθη, το πλασέ από το Καζάκι, out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, διότι πιστέψανε μέχρι το τελευταίο λεπτό ότι μπορούσαν τουλάχιστον να πάρουμε το βαθμό της ισοπαλίας. Και νομίζω πως αυτό είναι το οποίο πρέπει να κρατήσουμε από το σημερινό παιχνίδι. Πλούσια παρακάμερα μετά στο επόμενο βίντεο που θα σας παρουσιάσουμε από την Ξάνθη με τις αντιδράσεις των πρωταγωνιστών και τον Ντέμι Νικολαίδη. Το στιγμιότυπο με τον Ντέμι Νικολαίδη. Πριν ακόμα ξεκινήσει το παιχνίδι, το στίχημα έχει κερδιθεί. Το σύνθημα εναντίον της βίας και του ρατσισμού ήταν κεντρικό και το είχαν όλοι, παίχτες και οπαδοί. Ο Σέρα Φερέρ και Νίκος Χαγιάς έζησαν πάρα πολύ έντονα το παιχνίδι. Έδιναν συνεχώς εντολές στους παίκτες τους για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο προπονητής Ξάνης μάλιστα είχε και ένα φυλακτό το οποίο κράταγε συνεχώς το χέρι του.
των οπαδών της ΑΕΚ, οι οποίοι βρέθηκαν εδώ στα πηγάδια της Ξάνθης, αλλά και κάποια μικροένταση στον πάγκο της Ένωσης. Ο Νίκος Κωστένογλου, ο οποίος είναι και γνώριμος εδώ στην ακριτική πόλη, άνοιξε κάποιο διάλογο με κάποιους οπαδούς που ήταν πίσω από τον πάγκο της ΑΕΚ. Την ήττα, μετά το τέλος του αγώνα, πολύ μικροί φίλοι της Ξάνθης μπήκαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να πάρουν αυτόγραφα.